από τον βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Παπαϊλίου Γεώργιο, ως εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων. Από τον βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Βλάση Κωνσταντίνο. Από τον βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα. Από τον αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γιανακούρα Ευάγγελο, ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τον Δήμαρχο Βόρειας Κινουρίας, κύριο Μαντά Παναγιώτη. Από τον Συνταγματάρχη, κύριο Φωτεινάκη Σταύρο, ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων. Από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, αστυνομικό διευθυντή, κύριο Ηλιόπουλο Αθανάσιο. Από τον Υπολιμενάρχη Λιμεναρχείου Ναυπλίου, Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κύριο Κοντό Παναγιώτη. Επί το μέγα ερείπιον η ελευθερία ολόρθη. Σε δύο μόλις στίχους ο Κάλβος αποδίδει το μεγαλούργημα του εξηγερθέντος ελληνικού έθνους κατά της Οθωμανικής τυραννίας. Έργων ελευθερίας και έργων ελληνικών. Η ελευθερία κατακτάται με τα όπλα, επαναστατικός. Διαφυλάτεται όμως και παραδίδεται στις επόμενες γενιές όταν καθίσταται δίκαιο. Υπό αυτή την έννοια, ο Αριστόβουλος Μάνης προκαλεί προσφυώς το συνταγματικό δίκαιο τεχνική της πολιτικής ελευθερίας. Για τους περισσότερους συνταγματολόγους και ιστορικούς του δικαίου, η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρους είναι με τα λόγια του ποιητή μια λέξη χαμένη στου μυαλού τα βλάκια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γνωστός για την ιδιαίτερη καλλιέργεια της συνταγματικής ιστορίας, καθηγητής και δάσκαλός μου στο Πανεπιστήμιο Αντώνης Παντελής, αφιερώνει στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση και στο Σύνταγμα του Άστρους μόλις μία σελίδα στο Opus Magnum, το συνταγματικό του δίκαιο. Αντίστοιχη έκταση αφιερώνει στο σύγγραμμά του ο Σπύρος Τρογιάνος, ο μεγάλος δάσκαλος της ιστορίας του δικαίου. Δεν είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς τους λόγους για τους οποίους η ιστορική και νομική έρευνα φαίνεται να λησμονεί το έργο και την προσφορά της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης. Το Σύνταγμα του Άστρους συνθλίβεται ιστορικά ανάμεσα στο Σύνταγμα της Επιδαύρου, που αν και κόλουρο ως προς το ουσιαστικό του περιεχόμενο, συμβολίζει ως το πρώτο επαναστατικό Σύνταγμα την Εθνική Παλιγγενεσία και αφετέρου το Σύνταγμα της Τριζίνας, που είναι αναμφίβολα το θεσμικά αρτιότερο και οριμότερο επαναστατικό Σύνταγμα.